Αντίστροφα, μετρά ο χρόνο για το άνοιγμα του εξοικονομώ κατοίκων. Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στην αγορά, ενώ θα επιτρέψει και σε χιλιάδε ιδιοκτήτε ακινήτων και επαγγελματικών χώρων να ανακαινήσουν και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τι ιδιοκτησίε του. Το πρόγραμμα όντω ανοίγει τι επόμενε μέρε. Σκοπό έχει την ενεργειακή αναβάθμιση κυρίω των πιο ενεργοβόρων κατοικιών, ιδιοκτησιών και κτηρίων. Και οι δράσεις που επιδοτεί είναι κουφώματα, είναι ηλιακοί θερμοσύμφωνες, φυσικό αέριο, τέντες και φυσικά θερμοπρόσωψη. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε σε τι θα διαφέρει το νέο πρόγραμμα σε σχέση με το προηγούμενο. Η διαφορά του τωρινού το είναι ότι η χρηματοδότηση μπορεί να επιλέξει κάποιο αν θα πάει σε τράπεζα ή αν θα κάνει με ίδια κεφάλαια το ποσοστό που του αντιστοιχεί. Η χρηματοδότηση φτάνει μέχρι το 70% ανάλογα με την φορολογική δήλωση και τα εισοδηματικά κριτήρια του καθενό και το μάξιμουμ είναι 25.000 ευρώ ανακατοικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερι συστημικέ τράπεζε έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και είναι έτοιμε να χρηματοδοτήσουν του ενδιαφερόμενου. Το πώ θα χρηματοδοτήσει η τράπεζα τον καθένα είναι ανάλογα την επιλογή και τα εισοδηματικά του χαρακτηριστικά. Μπορεί το πρόγραμμα να μην έχει ανοίξει ακόμη, ωστόσο υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Ε, αν τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν κάποιο πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοση να γνωρίζει την ενεργειακή κατάταξη τη κατοικία του ή τη ιδιοκτησία του. Και ένα δεύτερο που θα μπορέσει σιγά σιγά θα είναι καλό να γνωρίζει είναι οι δράσεις που επιθυμεί να επιλέξει σε τι προπολογισμό φτάνουν. Τα ωφέλη ενός τέτοιου προγράμματος είναι πολλαπλά και σημαντικά για όσους ενταχθούν σε αυτό. Είναι όντως μου. Κάποιο, ειδικά και σε κατοικίε, γενικώ στα παλιά τα ενεργοβόρα κτίρια, μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 30-40% τη ενέργεια που καταναλώνει, αν επιλέξει τι σωστέ δράσει. Δηλαδή και η θερμοπρόσωψη και τα κουφώματα και ένα σύνολο δράσεων μπορεί να του φέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργεια. Σύμφωνα με του επαγγελματίε του χώρου, το νέο πρόγραμμα είναι σε μεγάλο βαθμό δίκαιο, καθώ ενισχύει του δικαιούχου με εισοδηματικά κριτήρια.